Παίζαμε ένα τοπικό ντέρμπι. Είχαμε προετοιμαστεί γι' αυτό. Είχαμε πει με τα παιδιά ότι το παιχνίδι είχε τις ιδιαιτερότητες του και τις δυσκολίες του. Η ομάδα της Χαλκίδας βρισκόταν σε δύσκολη θέση βαθμολογικά και έπρεπε να πάρει βαθμούς για να μπορεί να ελπίζει στην παραμονή. Όλα αυτά κάνανε από την αρχή το παιχνίδι δύσκολο. Όμως για άλλο ένα παιχνίδι, οι ποδοσφαιριστές μου απέδειξαν ότι είναι για τα δύσκολα, ότι δεν τα παρατάνε ποτέ και κατάφεραν και πήραν μια πάρα πολύ δίκαιη νίκη. Είμαστε καλύτεροι καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και πέρα ως πέρα δίκαια καταφέραμε να πάρουμε ένα πολύτιμο παιχνίδι για μας. Αν δεν κάνω λάθος, η Λοσίνα σήμερα αναλυσιακός έχει ηττηθεί. Τι σημαίνει αυτή η νίκη σημερινή για εσάς σε συνδυασμό με την ήττα του Άρη? Ειλικρινά δεν σημαίνει τίποτα για μένα. Αυτά που έζησα την προηγούμενη εβδομάδα στη Ζάκυνθο και συγγνώμη που το ξαναεπαναφέρω, αλλά πραγματικά με αυτά που έζησα τη Ζάκυνθο την προηγούμενη εβδομάδα δεν θέλω να κοιτάζω τίποτα άλλο, να κοιτάζω να περνάει κάθε Κυριακή, η ομάδα μας να παρουσιάζεται όπως πρέπει να παρουσιαστεί και αν καταφέρει να είναι στα ψηλά στρώματα μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, έχει καλώς, αν δεν τα καταφέρει. Πάντως τουλάχιστον έχουμε κάνει την προσπάθειά μας μέχρι τελευταία στιγμή. Και κάτι άλλο σχετικά τώρα με το δεύτερο ημίχρονο, τι άλλαξε και ήταν η αλήθεια είναι ότι όντως είχαμε μια περισσότερο θα έλεγα έτσι αυτοπεποίθηση στο δεύτερο ημίχρονο και στο πρώτο ημίχρονο είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, απλά είμαστε φλίαροι και δεν είχαμε αποφασιστικότητα και έτσι μπορώ να το πω, ήμασταν φλίαροι. Στο δεύτερο ημίχρονο πήγαμε πιο αποφασιστικά, τα παιδιά κατάλαβαν ότι τα περιθώρια συνέβουν και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βρούμε έναν γκολ να ξεκλειδώσουμε το παιχνίδι. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος γιατί το έδειξα από το πρώτο λεπτό ότι μπήκανε για να πάρουμε αυτό το παιχνίδι και το έκαναν την πράξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.